Πάμε τώρα να διαφημίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την Ανατολική Θεσσαλία και τον ομό Λάρισας, γιατί η διοργάνωση που θα συζητήσουμε τώρα είναι αρκετά μεγάλη και ενδιαφέρουσα. Έχω απέναντί μου τον κύριο Γιώργο Βερβέρη, πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγιάς. Γεια σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Άντζελα Δέλα, που είναι μέλος του Συλλόγου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ μαζί μας. Είστε πάρα πολύ οι διοργανωτές, η ομάδα, οι συντονιστικοί, οι εθελοντές που μαθαίνω. Ναι. Όλη η Αγιά και η περιοχή γύρω από τον Κίσαβο κινείται στους ρυθμούς του Κίσαβος Marathon Race, που διοργανώνεται για. Ποια χρονιά, αυτή είναι, είναι η έκτη χρονιά. Η έκτη συνεχόμενη. Ναι, ναι. Ωραία. Όχι στον COVID. Ναι, όχι στον COVID, ναι, ναι. Ακριβώς. Και αυτό που παρατηρώ ιδιαίτερα για να πούμε και τις λεπτομέρειες είναι ότι έχετε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο όλες οι ομάδες που ασχολείστε με το Κίσαβος Marathon Race για να φτιάξετε ένα μονοπάτι που ούτε στη φαντασία δεν θα υπήρχε κάποια χρόνια πριν. Εκεί εστιάζω, είδα φωτογραφίες από κόσμο που δουλεύει, που κοπιάσατε πάρα πολύ. Και θα θέλατε και με τις υπηρεσίες να συντονιστείτε καλύτερα. Και φτιάξατε ένα μονοπάτι από την Αγιά μέχρι την κορυφή του Κισάβου, που κάνει μια κυκλική διαδρομή και πίσω. Ναι. Και αυτός είναι και ο βασικός δρόμος σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Αυτή η διοργάνωση ξεκίνησε από μια παρέα ατόμων που είχαν την ιδέα. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Κισάβος Μάραθον. Mm-hmm. Καθόμαστε, ας πούμε, στην πλατεία και συζητούσαμε πώς θα αναδείξουμε τον τόπο μας. Άνθρωποι που ήσασταν του αθλητισμού, σας άρεσε να συμμετέχετε σε τέτοιες. Όχι επαγγελματικά, όχι, αλλά μέσα τέχνης, από τον αθλητισμό. Μη κερδοσκοπικά πάντα. Μη κερδοσκοπικά. Βεβαίως. Με ρομαντισμό, με αγάπη. Με ρομαντισμό και αγάπη. Και έτσι ξεκινήσαμε και από το μηδέν και δημιουργήσαμε αυτόν τον αγώνα. Και είναι η έκτη χρονιά. Στην τρίτη χρονιά χάσαμε ένα φίλο μας που ήταν τα ιδρυτικά μέλη και έτσι δώσαμε στον αγώνα το όνομά του. Δηλαδή και του λέμε προς τιμή του, ναι. Μάλιστα. Και λέγεται Κίσαβος Μάραθον Ευάγγελος Κουμπάρος. Ευάγγελος Κουμπάρος, μάλιστα. Καλό είναι να τον αναφέρουμε. Ναι. Από εκεί που βρίσκεται θα χαίρετε με ό,τι βελτιώνεται κάθε και εσείς κάθε βοηθάει, χρόνο. Ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Δεν έχουμε, δεν έχει χαλάσει ποτέ ο καιρός την ημέρα του αγώνα. Ποτέ μέχρι μάλιστα. τώρα. Ο αγώνας μας πατάει πάνω στα παραδοσιακά μονοπάτια του Κισάβου και περνάει από τρία χωριά. Το ότι περνάει μέσα από τις πλατείες, το έχουμε κάνει, είναι κάτι το οποίο θέλαμε για να αναδείξουμε όλα τα χωριά που περνάει ο αγώνας, είναι το Μεγαλόβρισο, για να φτάνει στην κορυφή, γυρνάει στην Ανατολή και στο Μεταξοχώρι. Και καταλήγει πάλι στην πλατεία της Αγιάς. Φτάνει μέχρι την κορυφή, η μεγάλη διαδρομή. Στην κορυφή του Κισάβου. Χτυπάνε την καμπάνα. Διαδρομή. Βγάζουν τη φωτογραφία τους. Βγάζουν τη φωτογραφία τους, χτυπάνε την καμπάνα του Αγιά και κατεβαίνουν κανονικά κάτω πάλι. Χρονομετρούνται κανονικά. Κανονικά, ναι. Όσοι ενδιαφέρονται για το κάτι παραπάνω σε αυτούς που τα κυνηγάνε αυτά. Υπάρχει και όριο χρόνου, υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και ανάλογα τις αντοχές του καθενός. Δεν είναι εύκολο το να κάνει τη μεγάλη διαδρομή, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά φέτος έχουμε πολλές συμμετοχές, μεγάλους αθλητές, διαβάζω πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή φέτος, περισσότερο από ποτέ. Έχουν φτάσει εγγραφές, νομίζω έχουν ξεπεράσει κάθε. Αυτό ακριβώς, Άντζελα. Διαβάζω συμμετοχές ότι δώσατε και παράταση στις εγγραφές. Δώσαμε γιατί παράταση, αλλά τελείωνε το deadline και όμως ακόμη ψάχνουμε. Αναγκαστήκαμε όμως να κλείσουμε τις εγγραφές από τη μικρή διαδρομή των 12 χιλιόμετρων, γιατί έφτασε sold out, δεν γινότανε. Έχουν 360 άτομα αυτή τη στιγμή. 360 άτομα μόνο στη μικρή διαδρομή. Μόνο στη μικρή διαδρομή. Ναι. Συνολικά πιστεύω οι αθλητές θα φτάσουν τους 800. Εάν βάλεις χωρίς να βάλουμε και τον κόσμο που θα συμμετέχει κόσμο, με οικογένειες, παιδιά. Σε μία μέρα η Αγιά θα φτάσει στα 2.500 άτομα που θα έρθουν και θα γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου μας. Mm-hmm. Αυτό είναι για μας το σημαντικότερο. Χωρίς να υπολογίζουμε θεατές ή επισκέπτες γενικότερα στην περιοχή. Απλά το σκεπτικό του συλλόγου μας ήταν να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Ναι. Και θέλαμε να διαφημίσουμε τις ομορφιές του Κισάβου, γιατί πολύ λίγα άτομα το ξέραν, ακούγαν Κισάβου, αλλά δεν ξέραν τι ήταν ακριβώς. Mm-hmm. Και είναι η τρίτη χρονιά που διαφημίζουμε επίσης το προϊόν του τόπου μας, που είναι το μήλο της Αγιάς. Από το μήλο της Αγιάς ζει όλη η περιφέρεια της Αγιάς και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε σαν σύλλογος να το αναδείξουμε. Έχουμε το μεγάλο χορηγό ο οποίος κρατά την ανωνυμία του και απλά θέλουμε να διαφημίσουμε το προϊόν του τόπου μας, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Τα μονοπάτια ήταν κλειστά από τα παιδιά, από την ομάδα αυτή των ατόμων που δημιουργήθηκε ο αγώνας. Άνοιξαν όλα τα μονοπάτια, τα οποία συντηρούνται κάθε χρόνο. Έχουν πάρα πολλούς εθελοντές. Η αγάπη για το βουνό είναι αυτό που με έκανε και εμένα να μπω μέσα σε αυτό το σύλλογο. Γιατί ναι, μεν τρέχω, αλλά έχω και οικογένεια, έχω και δουλειά. Όμως αυτή η αγάπη και αυτό το
ο εθελοντισμός που έβλεπα χωρίς κανένα κερδοσκοπικό ενδιαφέρον, αυτό με έκανε και εμένα να συμμετέχω και να αγαπήσω ακόμη πιο πολύ τον τόπο μου. Και είναι μια υγιής προσπάθεια που όλοι είστε μια ομάδα και χαίρεστε και από αυτό που παράγετε και άμα βελτιώνετε κάθε χρόνο αυτή και είναι η χαρά λαμβάνετε που και εσείς στο τέλος του κάθε αγώνα. Τα συγχαρητήρια μέσω των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή αλλά και από τους επισκέπτες που αν συνεχώς πληθαίνουν και βλέπετε ότι λιθαράκι αυτό το Κίσαβος Marathon Race έχει γίνεται γίνει καλύτερο. Έχει γίνει ένας πλέον αυτό. Η χαρά για μας είναι ότι θα συμμετέχουν 300 παιδάκια, ναι, τα οποία θα ξεκινήσουν στα 1500 μέτρα από το Μεταξοχώρι μέχρι την Αγιά. Η χαρά για μας είναι επίσης ότι κάθε χρόνο έρχονται καινούρια μέλη. Συγκεκριμένη μέρα μας βοηθάνε κυνηγοί, μηχανόβοι, 4x4, κοινότητες των χωριών. Όλοι αυτοί μας βοηθάνε να γίνει αυτός ο αγώνας, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν μπορούμε μόνο ο σύλλογος, γιατί ο σύλλογος έχει μόνο 120 μέλη. Και πέρα από τους φίλους της ορειβατικής πεζοπορίας ή του μαραθωνίου, εδώ τώρα γίνεται σε βουνό και με κλίση, δεν είναι τόσο εύκολο, δεν συγκρίνεται με τα άλλα που είναι σε πιο επίπεδες επιφάνειες. Δεν είναι εύκολο και είναι πολύ όμορφη. Δίνεται όμως πολλές επιλογές. Δηλαδή, έχουμε το μεγάλο των 40 χιλιόμετρων, μπορεί κάποιος να συμμετέχει στα 21 χιλιόμετρα, άλλος αγώνας αυτός. Υπάρχει το 12 και το Kids που λέτε, ο παιδικός αγώνας, 1500 μέτρα, που αυτή είναι μια απλή συμμετοχή. Το 12 ας πούμε είναι του λαού. Μπορεί κάποιος να έρθει να το περπατήσει. Δεν υπάρχει χρονικό. Να πάρει περιθώριο. Τα παιδιά του από το χέρι, να αυτό περάσουν ακριβώς την αφετηρία, να πούν συμμετείχαμε σε έναν αγώνα. Αυτό ακριβώς. Και υπάρχουν πολλές οικογένειες όπου με τα παιδάκια περπατάνε το 12. Αυτή η βόλτα, η μικρότερη είναι των 1500 μέτρων, είναι το Αγιά Μεταξοχώρι. Ναι, αυτό συμμετέχουν μόνο παιδάκια μέχρι έκτη δημοτικού. Ναι. Τα οποία νομίζω ότι όλα τα παιδιά κάθε χρόνο θυμούνται και περιμένουν αυτόν τον αγώνα. Έχει πολλές παροχές. Mm-hmm. Σε φαγητά, σε διοργάνωση, δίνουμε ό,τι χρήματα βγάζει αυτός ο σύλλογος είναι για να κάνουμε κάθε χρόνο ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το και μόνο μετά που το μας τέλος ενδιαφέρει αγώνα είναι να διαφημίσουμε τον τόπο μας, ναι, και τις ομορφιές του τόπου μας. Και, μετά και τα ορεινά και τα παραθαλάσσια που και ακόμη παντού και κατά τη διάρκεια των διαδρομών φαίνονται είναι ένα καρποστάλ, όπου και να κοιτάξει κανείς γύρω του. Μετά το τέλος του αγώνα προσφέρουμε επίσης στην πλατεία μήλα, μηλοπιτάκια. Από το Σύλλογο Γυναικών μας φτιάχνουν πίτες. Μαρμελάδες και τοπικά εδέσματα. Και ο καθένας φεύγει από μια σακολίτσα μήλα. Όλοι έχουν ένα αναμνηστικό. Όλοι όσοι έρχονται εκεί. Ναι, κανείς δεν φεύγει παραπονούμενος. Ναι, ναι. Βλέπουμε και πλάνα όσο συζητάμε, ναι, και από τα μονοπάτια. Και έχει γίνει πολλή δουλειά για να ανοίξουν αυτά τα μονοπάτια. Εδώ τα μονοπάτια καθαρίζονται, να το τονίσουμε αυτό, καθαρίζονται από μέλη του Συλλόγου μόνο. Που είναι χιλιόμετρα, δεν είναι απλά βγήκαμε ένα Σαββατοκύριακο. Εσείς όλο τον χρόνο δουλεύετε πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Ναι. Και το καθαρίζω ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος, δεν είναι μαζεύω τα σκουπίδια. Κόβω ξύλα, κουβαλώ πέτρες, ναι, κάνω σκαπτικές παρεμβάσεις, εργασίες. Ναι, δύσκολα πράγματα. Φυσάμε το με φυσερό τα φύλλα για να είναι καθαρά, ναι, να μην και μην πώς να κουβαλήσετε τα μηχανήματα χιλιόμετρα τόσο μακριά. Και εθελοντικά. Ακριβώς. Έρχονται άτομα με 4x4 και μας βοηθάνε να, mm-hmm, να πάμε, γιατί δεν έχουμε όλοι 4x4. Ωραία. Τώρα αγωτικά που είναι σε καλύτερη κατάσταση τα μονοπάτια, μπορούν να γίνουν και ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις, βελτιώνονται κι άλλο ή είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο? Συντηρούνται συνέχεια. Σίγουρα, κάθε φορά. Ποτέ δεν τα αφήνουμε να κλείσουν. Γιατί δεν είναι μόνο ο αγώνας, είναι και μετά και πριν. Γνωρίζαμε παλιά ένα μονοπάτι που λέγαμε ότι από τη Μελιβία κατεβαίνει κάποιος στα παράλια μέσα από τους καταράκτες. Ναι, ναι, υπάρχει γνωστό μονοπάτι. Διοργανώσαμε τώρα πρόσφατα πεζοπορία ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγιάς στα μονοπάτια Μελιβίας Σωτηρίτσας. Υπάρχει το μονοπάτι του 02. Είναι το επίσημο μονοπάτι που ξεκινάει από το Πήλιο και φτάνει μέχρι τον Όλυμπο. Αυτή τη στιγμή περνάει από το Μεταξοχώρι. Και συνδέεται με το δικό σας? Ναι, συνδέεται. Mm-hmm. Μεταξοχώρι, Ανατολή, κορυφή και Σάβο. Αυτό και αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρο. Και με σήμανση και με βοηθητικές παρεμβάσεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι, ας πούμε ότι μας βλέπουν από τη Θεσσαλία, από κοντινές περιοχές και από οπουδήποτε. Θα ήθελε κάποιος να ξεκινήσει για την εκδρομή και όχι απαραίτητα για να τρέξει. Μπορεί να συμμετέχει στο απλό της εμπειρίας και μόνο. Ναι. Τι ώρα ξεκινά, τι ώρα πρέπει να είναι στην Αγιά κανείς για την εκκίνηση, για να ζήσει από κοντά όλες τις εκδηλώσεις και τι ώρα θα δει το φινάλε? Ο μεγάλος αγώνας, η μεγάλη, τα 42 χιλιόμετρων ο Μαραθώνιος, ξεκινάει στις 7.30 το πρωί. Ημέρα Κυριακή. Ημέρα Κυριακή, 28 Απριλίου. 28. Η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων ξεκινάει στις 9 και των 12 χιλιόμετρων που είναι στις 10. Ωραία. Για να έχουμε και μια εικόνα, γιατί ωραία, λέμε την Κυριακή στην Αγιά. Τι ώρα, πώς? Μπορεί να έρθουν μία ώρα πριν από τις εκκινήσεις. Αν κάποιος θέλει να τα δει όλα αυτά, να τα γευθεί όλα αυτά, μπορεί να έρθει ότι όλα θέλει από τις 8. Γράφει ηλεκτρονικά στη σελίδα μας, Κίσαβος Marathon Race, Ευάγγελος Κουμπάρος.
Και σίγουρα είναι πολλές οι εκπλήξεις που περιμένουν όλους τους αθλητές και τους συνοδούς. Και δεν θα υπάρχει ούτε δείγμα για κρατήσεις εστιατόρια, ούτε σε ξενώνες στην περιοχή. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα βουλιάξει η Αγιά εκείνη τη μέρα. Ναι. Φανταστείτε ότι. Οι Θεσσαλοί μπορούν να κάνουν μια ημερήσια. Ευτυχώς. Θα είναι πολύ ωραία οι αθλητές. Φανταστείτε, ας πούμε, από τις 8 μέχρι τις 2, που πιστεύουμε θα είναι ο μεγάλος όγκος, μπορεί η πλατεία της Αγιάς να έχει και 2.500 κόσμο. Και θα βγουν και οι ντόπιοι. Θα βγουν και πάντως θα είναι χαρά μας αυτό, να έρθει όλος ο κόσμος, να γνωρίσει την Αγιά, να δει τι κάνουμε κάθε χρόνο εμείς όλοι του συλλόγου για να προβληθεί αυτός ο αγώνας. Να προσπαθήσει να συμμετέχει. Να τρέξει ο αθλητής, το παιδάκι. Γενικά είναι μια γιορτή. Μάλιστα. Υπάρχει και αγωνιστικό κομμάτι που κάποιοι αθλητές το συνυπολογίζουν, δηλαδή θα τρέξουν και για το χρόνο. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι πιο χαλαρή ανταγωνιστικότητα. Έχει μπει και στην ITRA, που είναι βαθμολογία. Δηλαδή, συμμετέχοντας σε όποια διαδρομή του αγώνα, παίρνεις και βαθμούς. Έχει μια επισημότητα. Χρειάζεται σε άλλους αγώνες. Ωραία. Και κλείνοντας, πέρα από τα συγχαρητήρια που θέλω να σας δώσω και σε όλη την ομάδα, γιατί αρχικά σας εντόπισα από την δημοσίευση που έλεγε εκατοντάδες οι εθελοντές για την Αγιά, για το Κύσαρος. Λέω, ποιοι είναι όλοι αυτοί, τι κάνουν εδώ? Έρχονται από παντού, μας ζητάνε να έρθουν σαν εθελοντές. Οι εθελοντές μου τράβηξαν το ενδιαφέρον. Έχουν περίπου 300 εθελοντές αυτή τη στιγμή. Όλη η περιοχή στη διάθεσή σας. Όλοι. Θα βοηθήσουν. Και φυσικά δίπλα μας είναι και η περιφέρεια και ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζουν. Και τους έχουμε δίπλα μας. Αναδεικνύεται και την περιοχή και τις ομορφιές της, ορεινά και παραθαλάσσια. Και έχουμε θερινή περίοδο μπροστά που είναι πολύ σημαντική και εσείς θα βάλετε ένα λιθαράκι ακόμη. Υπήρχαν άτομα που έρχονται από πολύ μακριά που δεν ήξεραν καν πού είναι η Αγιά. Και πιστεύω γνωρίζοντάς την τώρα. Δεν ξέρω καν ότι η Θεσσαλία έχει, η Λάρισα έχει θάλασσα. Και πολλά χιλιόμετρα ακτών και πολύ όμορφες ακτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε να έρθετε. Καλή επιτυχία. Ευχαρίστω. Θα έρθουμε οικογενειακώς. Σας περιμένουμε. Θα κάνουμε σίγουρα τη μικρή διαδρομή και ό,τι μπορούμε περισσότερο. Τέλεια. Θα είναι πολύ να είστε ωραία. Καλά. Μεγάλη στιγμή.